Η λύση στο πρόβλημα με την πιθανή κατάργηση του Ειρηνοδικίου Νιγρίτα στο οποίο στεγάζεται σε κατάλληλο χώρο, επιχειρεί να βρει ο βουλευτή Σερών και Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων τη Νέα Δημοκρατία, Τάσο Χατζηβασιλείου. Συγκεκριμένα, ο κύριος Χατζηβασιλείου πρότεινε στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και στο Δήμο Βυσαλτία τη μεταστέγαση του Ειρηνοδικίου Νιγρίτα στο κτίριο του πρώην ξενοδοχείου Γερακίνα και απέστειλε σχετικό υπόμνημα στον Υφυπουργό Δικαιοσύνη Ιωάννη Μπούγα, στο οποίο ανέλυσε την πρότασή του. Ο Σαραίος βουλευτής, στην προσπάθειά του να μην κλείσει το Ελληνοδικείο, πρότεινε στη δήμαρχο Βυσαρτίας, Σεβανθία Πιάκου, να διαθέσει ο Δήμος το κτίριο του πρώην ξενοδοχείου Γερακίνα για τη στέγαση του δικαστηρίου. Η πρότασή του έγινε δεκτή από τη Δήμαρχο, η οποία προτίθεται να προχωρήσει και στην τοποθέτηση σύγχρονη ράμπα στο ισόγειο του κτηρίου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Ο κύριος Χατζηβασιλείου παρουσίασε αυτή την πρόταση ω λύση στο ζήτημα τη δημιουργία ενό σύγχρονου δικαστηρίου στην πόλη τη Νιγρίτα, δίνοντα επιπλέον επιχειρήματα για τη συνέχεια τη λειτουργία του. Ο χώρο του πρώην ξενοδοχείου Γερακίνα πληρεί τι προποθέσει για να φιλοξενήσει μια τόσο σημαντική υπηρεσία για του κατοίκου της ευρύτερης Βησσαλτείας. Στον πρώτο όροφο υπάρχει μεγάλη αίθουσα που μπορεί να λειτουργήσει ω ακροατήριο, καθώ και ξεχωριστοί χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν ω γραφεία. Κατέληξα στην πρόταση αυτή, καθώ το εφιστάμενο κτίριο του Ειρηνοδικείου δεν καλύπτει τι ελάχιστε προποθέσει που τίθενται για τη λειτουργία μια σύγχρονη δικαστική υπηρεσία, αναφέρει ο κ. Χατζηβασιλείος στην επιστολή του προ τον Υφυπουργό. Είναι σημαντική η διατήρηση του Ειρηνοδικείου νηγρίτας και η ένταξή του στο νέο δικαστικό χάρτη τη χώρα ω περιφερειακού πρωτοδικείου. Θα καλύπτει μια μεγάλη εδαφική περιοχή και θα εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία. Η διατήρηση και η μεταστέγασή του σε ένα σύγχρονο χώρο θα είναι προ όφελο των κατοίκων τη Πρόσθεσε.